είναι πολύ σημαντική η σημερινή συζήτηση. Τόσοι φορείς να συζητάμε για το πώς θα προστατευτούμε από φυσικά φαινόμενα, στα οποία αν όλοι μαζί και η πολιτεία πάνω απ' όλα πάρει κάποια μέτρα, είναι σίγουρο ότι θα λιγοστέψουν πάρα πολύ τα προβλήματα που δημιουργούνται και τα βέβαια τα πληρώνουμε ακόμα και με ανθρώπινες ζωές, με καταστροφές, με μέρη τα οποία πληγώνονται και είναι δύσκολο να τα ξαναγεννηθούν. Με όλα αυτά, με όλες τις συνέπειες που δυστυχώς βιώνουμε και με τις φωτιές και με τις πλημμύρες, και εμείς βάζουμε και ένα ζήτημα ακόμα και με τους σεισμούς. Γιατί το Χαϊδάρι έχει το θέμα της προστασίας των ορεινών όγκων, έχουμε το όρος Εγάλιο και το Πικίδο όρος. Έχουμε κλιματικά φαινόμενα, θα τα πω δύο λόγια στην πορεία, αλλά έχουμε και ένα μεγάλο ρήγμα με τα παρακλάδια του, που στους σεισμούς και του 81 και του 99 και του 2019 είχαμε πολύ μεγάλες ζημιές και πρέπει μόνο μια κουβέντα να πω γι' αυτό, όταν πρέπει να δούμε προστασία την εκτίμηση των δημοτικών κτηρίων, των σχολείων, των χώρων που συγκεντρώνεται πάρα πολλοί κόσμος, θα πρέπει να γίνει αντισυμβικός έλεγχος οπωσδήποτε. Τώρα για το θέμα των πυρκαγιών και ευτυχώς φέτος δεν είχαμε έτσι ιδιαίτερα προβλήματα. Κάποιες μικρές εστίες που δημιουργήθηκαν έσβησαν αμέσως και αυτό οφείλεται σε ένα μεγάλο βαθμό και στο συντονισμό που υπήρχε φέτος. Υπήρχε αυτή η αλληλοβοήθεια, η αλληλοκάλυψη όπως λένε στο ποδόσφαιρο, που εξομαλύνει λίγο τα πράγματα και βοηθάει. Είναι γεγονός, είπε και ο κύριος Λόγος πριν από την Περιφερειάρχη, ότι είμαστε μια γειτονιά η Δυτική Αθήνα με τα δικά της χαρακτηριστικά και η αλληλεγγύη είναι βασικό χαρακτηριστικό των ανθρώπων. Και έχουμε και ομάδες φύλαξης, εθελοντικής φύλαξης για τα δάση, που είναι και αυτό πάρα πολύ σημαντικό στοιχείο. Δείχνει δηλαδή ότι ο κόσμος προσπαθεί και αυτός από την πλευρά του να βοηθήσει όσο μπορεί. Τώρα, πρέπει όμως να παρθούν κάποια μέτρα για τη φύλαξη των ορεινών όγκων και το άλλο ζωταφείο που έχουμε εμείς, το προφίλ Πηγία κλπ. Και αυτά είναι βέβαια η πρόληψη. Πρέπει να παρθούν μια σειρά μέτρα, εγώ κάποια μόνο θα πω τώρα. Πρώτα απ' όλα να ενισχυθούμε σε μέσα. Δηλαδή, δεν είναι δυνατόν να μην έχουν υδροφόρες, ας πούμε, αρκετές. Δεν μπορείς να έχουν μια υδροφόρα και ένα 4x4 να κάνεις δουλειά και να τρέχεις και να βοηθάς και πιθανό δήμο και να έχεις μια τόσο μεγάλη έκταση να καλύψεις. Άρα λοιπόν πιστεύω ότι οι δήμοι κυρίως που έχουν μεγάλες δασικές εκτάσεις θα πρέπει να ενισχυθούν με μέσα. Το δεύτερο ζήτημα είναι το προσωπικό. Λειτουργεί αποτρεπτικά όταν έχεις πυροφύλακες. Εμείς δίνουμε αυτή τη στιγμή ένα μεγάλο ποσό για να πάρουμε πυροφύλακες, για να καλύπτουμε δηλαδή όλες τις μέρες όλο το πεντάμινο και δίνουμε από ένα ταμείο στο οποίο δεν έχουμε τίποτα, δηλαδή ξέρετε όλοι οι δήμοι πόσα προβλήματα αντιμετωπίζουμε, γύρω σε 120.000 για να πληρώνουμε αυτό το προσωπικό. Καταλαβαίνετε ότι θα μπορούσαμε να πούμε δεν το κάνουμε και να υπήρχε σοβαρός κίνδυνος αφού δεν θα υπάρξει η πρόληψη γιατί λειτουργούν αποτρεπτικά οι πυροφύλακες. Μετά πρέπει να δούμε κάποια δρόμοι, υπάρχουν τώρα και νέες τεχνολογίες, κάποια συστήματα που κυρίως επειδή έχουμε και κάποια σημεία στο Χαϊδάρι τα οποία είναι προστατευόμενα, όπως είναι η Μονή Δαφνιού, το Ιερό της Αφροδίτης, το Ύπνος Αρχαίας Ιεράς Σοφού, το Παλατάκι, θα μπορούσαμε με συστήματα άμεσης πυρόσβεσης τουλάχιστον να προστατευτούν άμεσα αυτοί οι χώροι. Και βέβαια καθαρισμός έτσι και όλα αυτά, ας πούμε ο καθαρισμός των οικοπαίδων και των χώρων, θα πρέπει να γίνεται στην αρχή του χρόνου, όπως φέτος που μπήκε, ας πούμε, αφού είχε αρχίσει η αντιπυρική περίοδος και τελικά μάζε όλος ο κόσμος, δεν προλάβαινε οι τύποι να μαζέψουν τα σκουπίδια και πήγαν εστίες πυρκαγιά σε πολλά σημεία. Για τα αντικειμενικά δεν θέλω να πω έτσι δύο λόγια, γιατί δεν σα κουράσω άλλο. Αν και θα ήθελα πάρα πολλά να πω, γιατί είμαστε ένα Δήμο που συγκεντρώνουμε έτσι πάρα πολλά προβλήματα. Το Χαϊδάρι έχει πηγεί πάρα πολλέ φορέ από τι πλημμύρε.
Τελευταία φορά που πήγαμε σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης ήταν το 2014. Μέχρι τότε είχαμε πολλά πυρηνικά φαινόμενα και μετά είχαμε πολλά. Εμείς κάναμε ένα σχεδιασμό τότε αντιπλημμυρικών έργων που θα αντιμετώπιζαν σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό, να μην πω ότι θα αντιμετώπιζαν πλήρωση του θέματος των πλημμυρών. Και αναγκάσαμε τότε την περιφέρεια και πέντε υπουργεία σε μια κοινή σύσκεψη να πει επιτέλους ένας προγραμματισμός για το να γίνει μια αντιπλημμυρική τάφρος, ανάσχεση δηλαδή των υδάτων από τον Χίλιο Όρος. Γιατί από εκεί μαζεύονται όλα τα νερά. Από το 2016 που ξεκίνησε η μελέτη, δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμα. Δεν πρέπει λίγο να τραγωνιστούμε. Δεν πρέπει να δούμε ότι δεν πρέπει κάθε φορά μετά από μια φυσική καταστροφή, μετά από μια πλημμύρα που θα γίνει, που εύχομαι να μην γίνει, να λέμε τι δεν κάναμε. Δεν τρέχουν οι διαδικασίες, δηλαδή είναι απίστευτο το πράγμα. Ένα είναι αυτό το κομμάτι που είναι τεράστιο, δηλαδή πρέπει να αναγκαιρτήσουμε τα νερά τα οποία έχουν τον κοινό λόγο. Αυτά δημιουργούν τα μεγαλύτερα πλημμυρικά φαινόμενα. Και ένα δεύτερο, σε σχέση με τα πλημμυρικά έργα που έχουμε προγραμματίσει, το βασικό τη Λεωφόρου Αθηνών, το οποίο φτάνει με ένα σημείο με το παλιό κάμπινγκ στο Περιστέρι και δεν έχει ολοκληρωθεί προς το Χαϊδάρι. Έχει κολλήσει σε ένα παλιό χαρτογράφικο το αγωγό της ΕΙΔΑΤ. Πρέπει να αλλάξει ο σχεδιασμός. Έχουν γίνει πάρα πολλές ενέργειες για να αλλάξει ο σχεδιασμός και ακόμα δεν έχει γίνει τίποτα. Και επίσης έχουμε έργα προς υλοποίηση αντιπλημμυρικά για το στρατόπεδο και την Αφία και το περιοδητικό δάσος. Τρεις περιοχές που πλήγονται προχθές με την πικρή βροχή αυτή που έριξε. Στο περιοδητικό δάσος είχαν πλημμυρικά φαινόμενα. Θα σας δείξω βίντεο να δείτε τι γίνεται. Με τον αντιπεριφερειάρχη, τον κύριο Ρόλο, τα έχουμε πει, έχουμε βάλει ένα προγραμματισμό. Αλλά πρέπει να τρέξουν διαδικασίες. Σας λέω, εγώ φοβάμαι, ειλικρινά φοβάμαι πάρα πολύ όσους καθαρισμούς για να κάνουμε τα πρέπει να τα καθαρίσουμε. Συμφωνώ απόλυτα. Τα ρέματα πρέπει να καθαριστούν. Έχουμε το χαϊδαρόρεμα και το ρέμα της Αφέας. Πρέπει οπωσδήποτε να καθαριστούν. Και κυρίως να δούμε και να μπει επιτέλους σε τροχιά υλοποίησης όλος αυτός ο σχεδιασμός που έχουμε κάνει για τα αντιπλημμυρικά έργα. Εμείς κάναμε τοπικές παρεμβάσεις, έχει μειωθεί έτσι κάπως ο κίνδυνος σε κάποιες περιοχές, αλλά παραμένει στις υπόλοιπες. Και για να τελειώσω, να μην σας κουράζω άλλο, όλα αυτά σημαίνουν ότι η πολιτεία θα πρέπει πολύ σοβαρά τα δει αυτά τα ζητήματα, να ενισχύσει οικονομικά. Έχουμε φορτάσει από αναπλάσεις, μας δίνουν χρήματα για επιλέξιμα έργα να χαλάσουμε μια πλατεία και να κάνουμε μια άλλη και δεν δίνουμε χρήματα για να σώσουμε ζωές των ανθρώπων. Να σώσουμε περιουσίες, να μην υπάρχει αυτό το άγχος που όταν μπαίνει το καλοκαίρι, εμάς θέλει το φιλοκάρι να πιάσει φωτιά κάποιο δάσος και όταν φιλοκοριάζει, τρέμει πάλι η καρδιά μας να μην τη μυρίσουμε στο χαϊδάκι. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Κύριε Ρόλο, ξέρω την ευαισθησία που έχετε. Η μία θα μπορείτε τα θέματα και όλη η υπηρεσιακή παράγωση.